Επιμέρους των εργαζομένων στα αφιερωμένα ποτά και τυποποιημένα τρόφιμα, απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό προς όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε όλη τη χώρα. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα την πολιτική και ηθική συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας προς τους γονείς των αδικοχαμένων παιδιών του εγκληματικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είμαστε ενάντια σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και απαιτούμε μαζί με τους γονείς των θυμάτων να γυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, απόδοση δικαιοσύνης το ταχύτερο δυνατόν απαιτούμε και εμείς. Όλοι γνωρίζουν πόσα παράνομα και καταχρηστικά έκανε η εργοδοσία της Μαλαματίνα, η οποία καταστρατηγεί ακόμη και το Σύνταγμα. Όταν γίνεται απεργία και ο εργοδότης απολύει απεργούς και στελέχη του σωματείου και προσλαμβάνει παράνομους απεργοσπάστες, δεν παραβιάζεται μόνο κατάφορα νόμος, αλλά καταργείται ουσιαστικά το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία. Καταργείται το ίδιο το Σύνταγμα για χάρη της εργοδοσίας. Καλούμε και πάλι την ελληνική δικαιοσύνη να επισπεύσει τις διαδικασίες για να αποδοθεί έγκαιρα δικαιοσύνη και όχι με καθυστέρηση ετών. Εμείς διεκδικούμε την επάνωδο στις θέσεις εργασίας τόσο των παράνομα απολυμμένων αλλά και όλων των εργαζομένων που αναγκάστηκαν να φύγουν. Ο αγώνας μας στην επιχείρηση Μαλαματίνα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί έως την τελική δικαίωση. Ήδη έχουμε πετύχει σημαντικές νίκες στα δικαστήρια παρά τις καθυστερήσεις στην απόδοση δικαιοσύνης. Είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθούμε και η εργοδοσία θα καταβάλει το βαρύ αντίτιμο για την αυθαίρετη συμπεριφορά της και την περιφρόνηση των νόμων και του Συντάγματος. Στο Τζάνταλι, οι συνάδελφοί μας βρίσκονται εδώ και 5 μήνες σε επίσχεση εργασίας, απαιτώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους και την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Συνάδελφοι, το δυστύχημα στα Τέμπη απέδειξε ότι η ζωή των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα έρχεται σε δεύτερη μοίρα, μπροστά στα κέρδη της εργοδοσίας. Τα εργατικά δυστυχήματα στους χώρους εργασίας πληθαίνουν καθημερινά. Μόνο μέσα στο 2023 είχαμε 160 θανάτους εργαζομένων από εργατικό ατύχημα. Η στατιστική των θανάτων είναι φρικιαστική. Κάθε 2 μέρες μετράμε και ένα νεκρό εργάτη. Η ακρίβεια μεγαλώνει και πλήττει τα λαϊκά νοικοκυριά που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες τους. Επιχειρηματικοί όμιλοι και πολυεθνικές κινούν τα νήματα στην αγορά και διαμορφώνουν αυθαίρετα τις τιμές, κερδοσκοπώντας εις βάρος του εργαζόμενου λαού και της εργατικής οικογένειας. Γι' αυτό βλέπουμε την αγοραστική δύναμή μας να έχει μειωθεί κατακόρυφα τα τελευταία 2 χρόνια. Η κερδοσκοπία τους δεν έχει όριο. Ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πολλούν τα προϊόντα τους φτηνά στους εμπόρους, οι τιμές στα ράφια εκτοξεύονται στα ύψη. Διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή, με εργασιακή ασφάλεια για εμάς και τα παιδιά μας. Αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για όλη την εργατική τάξη. Με αύξηση του βασικού μισθού, με υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με καθολική επαναφορά των τριετιών, με επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης και της μετενέργειας, με ρεύμα φθηνό για το λαό, με την κατάργηση των έμεσων φόρων, την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, με διασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας για όλους. Συνάδελφοι, τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτούνται με αγώνα. Μέσα από τις γραμμές των ταξικών σωματείων καλούμαστε να οργανώσουμε την πάλη μας, να περάσουμε στην αντεπίθεση και να χτίσουμε ισχυρά συνδικάτα που θα υπερασπίζονται τα δίκαια της τάξης μας. Συνεχίζουμε. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.